Θρηματίζουμε τα 300 γραμμάρια νηστίσιμα μπισκότα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Προσθέτουμε 100 ml φυτικό γάλα και ανακατεύουμε. Εμείς χρησιμοποίησαμε γάλα αμυγδάλου, τα απλώνουμε σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί και στρώνουμε με βρεγμένο κουτάλι. Αναμειγνύουμε 1 λίτρο φυτικό γάλα με 90 γραμμάρια νηζεστέ . Προσθέτουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Την απλώνουμε πάνω από το μπισκότο. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε 500 γραμμάρια κομμένες φράουλες. Προσθέτουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη και καραμελώνουμε σε μέτρια φωτιά. Σε μία κουταλιά νηζεστέ ρίχνουμε 50 ml νερό και ανακατεύουμε να διαλυθεί. Όταν οι φράουλες βγάλουν τα υγρά τους, ρίχνουμε το νηζεστέ και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Απλώνουμε τη χλιαρή σάλτσα φράουλας πάνω από το μπισκοτογλυκό μας. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!